Αυλαία ρίχνει αύριο η προεκλογική περίοδος με τους πολιτικούς αρχηγούς να απευθύνουν τα μηνύματά τους στους πολίτες με ομιλίες και περιοδίες ανά την Ελλάδα. Από τη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός έστρεψε τα βέλη του κατά του ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο κατηγόρησε για αδιέξοδη πολιτική τα χρόνια της διακυβέρνησής του και υπεραμείνθηκε του κυβερνητικού έργου, επαναλαμβάνοντας ότι η Ελλάδα εμφανίζει τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρώπη. Ξέρουμε ότι πρέπει να κάνουμε και άλλα μεγάλα άλματα. Πρέπει να αναλογιζόμαστε σε κάθε εκλογή από πού ξεκινήσαμε. Με τα όσα μεσολάβησαν να είναι πολύ σημαντικά για να παιχτούν στα ζάρια όπως θέλουν οι αντίπαλοι μας στις φετινές ευρωεκλογές. Επίθεση κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Στέφανος Κασελάκης. Είναι καιρός ένας outsider με ένα outsider ανεξάρτητο κόμμα να αλλάξει τη χώρα. Ο Έλληνας πολίτης χρεοκοπεί, κύριε Πρωθυπουργέ, όχι οι τράπεζες. Διαλέξτε με ποιον είστε. Είστε με τις τράπεζες ή είστε με τον Έλληνα πολίτη. Ότι εγώ ξέρω με ποιον είμαι. Πρόσκληση στους προοδευτικούς πολίτες την Κυριακή να ενώσουν τις δυνάμεις τους, τις αγωνίες και τις ελπίδες τους με το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, απευθύνει ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στην κεντρική προεκλογική συγκέντρωση του κόμματος στο Θησίο. Εξαπέλυσε δεσποδρή επίθεση στην κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό. Και ρωτώ, είναι αξιόπιστος ένας Πρωθυπουργός που 7 φορές έχει πει ότι τα δύσκολα της ακρίβειας είναι πίσω μας και ο λαός βιώνει τη μεγαλύτερη ακρίβεια στην Ευρώπη. Ηχηρό μήνυμα ενίσχυσης του ΚΚΕ στις ευρωεκλογές έστειλε από το Σύνταγμα ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας. Την Κυριακή το βράδυ το κόμμα μας μπορεί να είναι και θα είναι ακόμα πολύ πιο ψηλά. Να προσέλθουν στις κάλπες, καλεί τους πολίτες ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Όταν καταλάβει ο ελληνικός λαός τι σημαίνει Κυριάκος Μητσοτάκης, τότε θα αντιληφθεί τι μεγάλο λάθος έκανε που τον επέλεξε. Και σε εκλογές 9 Ιουνίου να αποφασίσουν ορθά οι Έλληνες. Γιατί η υγεία, η παιδεία δεν είναι προϊόντα για να πληρώνεις. Ο Αλέξης Χαρίτσης από τη Θεσσαλονίκη εμφανίστηκε βέβαιος ότι η Νέα Αριστερά θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στις μετεκλογικές εξελίξεις. Θα κερδίσουμε αυτή τη μάχη ψήφο την ψήφο. Θα είμαστε νικητές. Να είστε βέβαιοι γι' αυτό. Δίνουμε λοιπόν τη μάχη μας με αισιοδοξία, με αποφασιστικότητα, με μαχητικότητα. Κάλεσμα συμπόρευσης με τη νίκη απευθύνει ο Δημήτρης Νατσιός. Η ιδεολογία μας είναι ο πατριωτισμός, ο υγιής πατριωτισμός. Ο σεβασμός στον πολίτη, η προσήλωση στην παράδοση και στην παραδοσιακή οικογένεια. Η πλεύση ελευθερίας δεσμεύεται να προσυπογράψει οποιαδήποτε νομοθετική πρόταση καταθέσει ο Σύλλογος Πληγέντων του Δυστυχήματος των Τεμπών, υπογράμμισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Είναι έγκλημα και μάλιστα κακούργημα το οποίο πρέπει να δικαστεί ως αρχηγός της πλεύσης ελευθερίας. Προσυπογράφω και θα προσυπογράψω τις προτάσεις που αναγγείλατε. Οι πολιτικοί αρχηγοί ολοκληρώνουν τις προεκλογικές τους εκστρατείες την Παρασκευή με ομιλίες στα μεγάλα αστικά κέντρα. Το Ηράκλειο επέλεξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος θα μιλήσει στις 7.30 το απόγευμα στη Λεωφόρο Δικαιοσύνης και Είδης.